και κύριοι, το αρχείο πολιτισμού σήμερα σε μια οφειλόμενη συνέντευξη, σε μια οφειλόμενη τιμή, αλλά μεταξύ φίλων δεν νομίζω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και σχετικοί χρόνοι. Είμαστε εδώ, είμαστε στο βιβλιοπωλείο των φίλων σε εκδόσεις Πελασγός, του φίλου του Γιάννη του Γιαννάκιανα, έναν άνθρωπο που τιμώ για την σταθερή και συνεπή του θέση απέναντι στην Ελλάδα, στον ελληνισμό και σε όλα τα εθνικά θέματα. Και το ότι άργησα να κάνω αυτή την συνέντευξη, νομίζω ότι θα μου το συγχωρέσει. Γιάννη μου. Αλίμονο. Και καλώς ήρθατε πρώτα απ' όλα στο φιλόξενο χώρο εδώ του Πελασγού, που έχει και εναντί το βιβλιοπωλείο Αλληλεγγύη των Φίλων. Γιατί ακριβώς υπάρχουμε και συνεχίζουμε χάρη στην αγάπη των φίλων και τη στήριξη. Να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και που οι φίλοι φάνηκαν όταν χρειάστηκε. Έτσι. Έτσι. Τότε φάνηκαν οι φίλοι. Φάνηκαν και εχθροί, φάνηκαν και οι αδύναμοι. Να θυμίσουμε πότε ήταν αυτό το κομβικό ορόσημο και για σένα, φαντάζομαι. Το κομβικό σημείο ως προς την επιβίωση της προσπάθειας που ξεκίνησε το 1985 ήταν το 2008. Ήταν έξι μήνες πριν από το κάψιμο της Αθήνας που έγινε με τον Γρηγορόπουλο. Είχε προηγηθεί μια επέλαση απέναντι στα βιβλιοπωλεία εθνικού περιεχομένου και είχαν ξεκινήσει από εδώ, πήγανε σε εκδόσεις Γεωργιάδη και μετά πήγανε στη Νέα Θέση και κάψαν γενικώς ό,τι υπήρχε μέσα σε ένα τρίμηνο σαν βιβλιοπωλείο ή σε εφημερίδα που είχε βιβλιοπωλείο οτιδήποτε εκείνη την εποχή. Φαντάζομαι κάποιοι που κατηγορούν το κάψιμο των βιβλίων επί Ναζί. Ναι, βεβαίως. Απέδειξαν ότι ο αντιφασισμός του φασισμού είναι ο χειρότερος φασισμός. Τα είπε και ο Θοδωράκης κιόλας. Πάντως ήταν, ναι, τα είπε ακριβώς έτσι και πολύ σωστά. Πάντως πρέπει να ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για σένα, έτσι, γιατί ήσουν μέσα εδώ εσύ εκείνη τη στιγμή. Ήμουν εδώ μέσα και μάλιστα συζητούσα με ένα παλικάρι, ο οποίος μου έλεγε, κύριε Γιαννάκιανα, τι ήταν αυτό που πάθαμε χτες. Ήμασταν στο Πανεπιστήμιο και μας την πέσανε, λέει, με κάτι τσακούρια, κάτι κρανιοφόροι. Και εκείνη την ώρα ακούγονται βήματα, καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται, πάω να κατεβάσω το ρολό, δεν έχω προλάβει, έχουν μπουκάρει μέσα, ήταν 30 άτομα με κουκούλες και λωστούς και όλοι είχαν γιατρικά γάντια. Το πρόσεξα αυτό, μου κάνει εντύπωση. Εμένα με χτυπήσαμε, μου βγάλανε έξω στη Χαριλάου Κούπη και οι υπόλοιποι το κάνανε καινούριο. Κάκε όλο με κυροζίνη και αυτά, ρίξανε απάνω, ρίξανε μολότοφ, πήρε φωτιά το βιβλιοπωλείο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, δηλαδή και εγώ ήταν και στο απ' έξω. Η επόμενη μέρα σου? Η επόμενη μέρα ήταν ίδια στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή για μένα ήταν βίωση Αναστάσεως. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή μπορούσα να είχα μείνει εδώ και όμως παρέμεινα όρθιος, άδειασα 7 πυροσβεστήρες εδώ μέσα, μεγάλους. Εγώ έψαχνα το άλλο παλικάρι, δεν ήξερα τι είχε γίνει. Το φώναζα, γιατί είχαν πέσει όλα αυτά εδώ, είχα παρόμοια έπιπλα και ήταν καμένα και έλεγα, εγώ φοβόμουν ότι ήταν από κάτω. Ευτυχώς τον είχαν δει και αυτόν προς τα έξω. Δεν είχαν σκοπό βεβαίως να κάνουν θύματα. Μόνο υλικές ζημίες φαντάζομαι. Ναι. Να ισοπεδώσουν. Αλλά έμεινα 6 μήνες κλειστός. Το φτιάξαμε χάρη στη συνεργεία, την αλληλεγγύη των φίλων, έτσι. Και ήταν συγκινητικό δηλαδή το ότι αυτή η αλληλεγγύη των φίλων είναι από το υστέρημα. Δεν είναι από το περίσσευμα. Το βλέπεις. Mm-hmm. Κύριε Γιάννη, αυτό μπορώ. Αυτά τα 10 ευρώ, κράτησε τα. Να πάρεις ένα βιβλίο, κάτι πάρε. Όχι. Για αυτά που δεν μπορώ να πάρω. Τι να πεις. Αυτό νομίζω είναι το παράσημό σου, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό με κρατάει. Δηλαδή, το ότι υπάρχω, παλεύω για κάτι που το πιστεύω τόσο πολύ και είναι τόσο αγνό αυτό που πιστεύω και θέλω αυτή η συνέχεια, η διαχρονικότητα του ελληνισμού να υπάρξει, να μπορούν νέοι άνθρωποι να βρίσκουν τα βιβλία που θέλουν, να αναζητούν τις ρίδες τους, να παίρνουν δύναμη, το ότι εγώ βλέπω μετά από τόσα χρόνια
μαθητές. Ο άλλος μου ήρθε παππούς πλέον. Μαθητές που τους πρωτογνώρισα σε μια έκθεση το 90 στο πεδίο του Άριος και να μου γίνεται παππούς πλέον. Και να έχει μια σταθερή έτσι σχέση, επίσκεψη, αναγνωστική. Ναι. Πάμε από το Γιαννάκη. Ναι. Αυτό και η συμπάθεια ξέρω που νιώθω έτσι με κρατάει. Ό,τι και να υπάρχει είναι αυτόματος πιλότος και δεν σταματάς πουθενά. Μόνο όταν τελειώσει το καντιλάκι που λέμε θα σταματήσει η προσπάθεια. Υπάρχει και εδώ απ' έξω ένα καφενεδάκι, οπότε γίνεται λίγο φιλολογικό καφενείο, συζητήσεις. Βεβαίως. Είναι ο βιβλιοπότης δίπλα που είναι άνθρωπος του βιβλίου και γι' αυτό έχει γεμίσει στο όλο ρητά από διαφόρους. Και είναι και πολύ τονικό κιόλας. Mm-hmm. Και μεταξύ έχει όλο ελληνικά προϊόντα. Δεν διαφημίζω κάποιον, απλά λέω είναι ένας χώρος που έρχονται, μιλάνε μαζί μου, κάθονται απ' έξω. Ναι. Βολεύει. Και έχω κάνει και κάποιες παρουσιάσεις εδώ μέσα στη ΣΤΟΑ. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι ενόχλησε περισσότερο και έγινε στόχος? Μπορεί επειδή επιλέγω και θέματα δύσκολα εντός εισαγωγικών, δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποκλείονται σκέψεις, απόψεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όλα πρέπει να πάνε στο τραπέζι, να μπορεί να τα δει κάποιος, να τα αναγνώσει, να καταλάβει, να δει όλες τις άκρες, ειδικά στη νεότερη ιστορία που είναι δύσκολο το θέμα, γιατί είναι βιώματα, είναι δύσκολα πράγματα. Και επειδή βγάζω εγώ βιβλία για την νεότερη ιστορία, αυτό σίγουρα ενοχλεί κάποιους. Βεβαίως είναι ανεγκέφαλη, γιατί τα βιβλία πρέπει να διαβάζονται, δεν μπορούν να καίγονται. Και δεν μπορεί να κατηγορείς αυτό που κατηγορούς να το κάνεις. Φυσικά. Σίγουρα αυτό σίγουρα. Και φυσικά γράφεις βιβλία για γεγονότα και πράγματα που υπάρχουν νοπές μνήμες ακόμα. Ναι, έτσι. Υπάρχουν συγγενείς που ζουν και. Βεβαίως. Και κάποιοι παρεξηγούνται, κάποιοι πιστεύουν ότι την ιστορία. Η ιστορία είναι όπως αυτοί θέλουν να την λένε και να την σκέφτονται. Ο Τρελαντώνης είναι, δεν το παρεξηγούμε, έφυγε. Ο Τρελαντώνης είναι Λόπι Δέλτα. Έτσι. Αυτό είναι μια από τις χαρές που έχω. Θα τις αναφέρομαι μετά. Ναι. Ας ξανατοποθετήσουμε ότι είναι Λόπι Δέλτα λοιπόν στη θέση της δίπλα στον Παμέγιστο των Ελλήνων και δίπλα στο ελληνικό αλφάβητο του αξεπέραστου Αντώνη Αντωνάκου. Έτσι. Τα καμάρια σου, έτσι. Ναι, ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω πολλά χρόνια, που τότε που τελειώσαν τα 50 χρόνια, το 91, έλεγα ότι την Πινελόπη Δέλτα θα τη βγάλω, σίγουρα. Τυχαίνει τότε η Υπουργός Πολιτισμού, η Μπακογιάννη, να το κάνει 70 χρόνια. Στα 70 χρόνια εγώ μάζευα τα καψίματα τα άλλα, του 12, που είχα πάλι κάψιμο Φεβράριο μήνα. Οπότε πήγε λίγο πιο πίσω. Εγώ ήθελα να το βγάλω πολυτονικό, με καινούργια εικονογράφηση. Όπως βλέπετε είναι ο Σπύρος Ζαχαρόπουλος, εξαιρετικός εικονογράφος. Και είχα την τύχη να τα βγάλω που το κάποτε, Δεκέμβριο. Που κάποτε ήταν αναγνωστικά. Ναι, αυτά. Ναι. Έχω έτσι μεγαλώσει γενιές και γενιές με αρχές διαχρονικές ελληνικές, τα σταθερότητα. Τα μυστικά του Βάλτου και όλα αυτά, ναι, τα πράγματα που τα διαβάζαμε μικροί και μας σηκωνόταν η τρίχα. Έτσι. Κοιμόμασταν το βράδυ με αυτά τα βιβλία προς κεφάλι. Αυτά, επειδή τα μυστικά του Βάλτου συμβαίνουν και στο χωριό της μητέρας μου, εκεί στην Ιμαθία, στη Γενιτσάκη, σε εκείνους τους Βάλτους. Ναι. Και ζούσαμε το μακεδονικό αγώνα κλπ. Και ξαφνικά όλα αυτά έρχεται μια στιγμή, μάλλον θα έλεγα έρχεται μια πολιτική με ήττα που σταδιακά αρχίζει και σου αποκόπτει κομμάτια με έναν αργό θάνατο. Έτσι. Και ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις ότι αυτά δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν, ναι, πουθενά. Είναι η πολιτική του εθνομηδενισμού που η εξέλιξή του είναι ο μισανθρωπισμός. Εκεί φτάνει το θέμα. Και αν κάποιος έχει διαβάσει την Πινελόπη Δέλτα, αυτό τον φιλανθρωπισμό, την αγάπη για τον άνθρωπο, την αξία του ανθρώπου, ιστορικά μέσα σε κάθε εποχή, όπως ας πούμε το παραμύθι χωρίς όνομα, είναι Ευαγγέλιο για μένα.
Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι πολιτικοί, οι όποιοι ασχολούνται με την εξουσία απάνω σε άλλους, θα έπρεπε να τα διαβάσουν. Να δουν ποια είναι η σωστή χρήση της εξουσίας. Η εξουσία βασίζεται στην αγάπη, αλλιώς δεν είναι χρήσιμη. Αλλιώς τυραννία. Ναι, τυραννία. Και όλα αυτά έχουν μία εξέλιξη συγκεκριμένη. Ναι. Εγώ πιστεύω πάντως ότι ο λόγος που ενοχλώ κάποιους, πέρα από τα συγκεκριμένα θέματα που λέγαμε πριν, δηλαδή τα στοχοποιημένα έτσι, και πολιτικά και αυτά, είναι το ότι δείχνω μία συνέχεια, μία παραγωγή σταθερή. Και επιμένεις. Και επιμένω και θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να με έχουν βαρεθεί. Πλέον. Όταν λες να σε έχουν βαρεθεί, τι εννοεί? Δηλαδή να λένε ότι εντάξει, τον καίμε και αυτός βγάζει περισσότερα την άλλη χρονιά. Γιατί να πούμε ότι καλύτερα να μην τον πειράξουμε. Να πούμε ότι έχει ξαναγίνει. Τρεις φορές έχει γίνει. Τρεις φορές και έχουν υπάρξει δύο άλλες σοβαρές προσπάθειες που πρόλαβα να κατεβάσω τα ρολά. Μάλιστα. Όλα αυτά φτάσανε σε μια ακροαματική διαδικασία, πήγανε στα δικαστήρια ή έγινε κάτι? Το 2008 που είχα ισοπεδωθεί εντελώς, είχα πάνω από 250.000 ζημίες και έκανα 6 μήνες να το ανοίξω πάλι το βιβλιοπωλείο. Μπήκαμε σε μια διαδικασία αστικής ευθύνης. Εκείνη την εποχή η νέα θέση και ο Γεωργιάδης αποζημιώθηκαν δικαίως. Είχαν γύρω στα 250.000 πάρει, που ήταν πραγματικά νούμερα δηλαδή ζημιάς. Εγώ είχα την ατυχία να μπλέξω σε αναβολές, σε εκλογές και έτσι το δικαστήριο που εγώ είχα να εκδικαστεί το Δεκέμβριο του 22. Φτάσαμε δηλαδή 14 χρόνια μετά να γίνει η εκδίκαση. Και βεβαίως φαίνεται ότι είμαι σε άλλη εποχή εντελώς από την τότε εποχή. Δεν δικαιώθηκα, έκανα έφεση και πάλι δεν δικαιώθηκα. Μέσα η απόφαση λέει ότι θα μπορούσα να είχα πάρει αμυντικά μέτρα και να είχα αμυνθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Τα έχεις βάλει με 30 που είχαν λωστού στα χέρια τους και κράνη. Ναι, έτσι. Γιατί ήμουνα σε ώρα λειτουργίας, ήταν 7 η ώρα το απόγευμα, μπουκάρανε εδώ μέσα, χτυπήσανε, τελείωσε. Δηλαδή τι να έκανα, ας πούμε, απέναντι σε 30. Και τι να κάνεις, Σούπερμαν δεν είσαι. Και οι 7 πρώτοι ήταν παλικάρια, δηλαδή ήταν, νόμιζα ότι μου την πέφτανε οι ουκάδες. Δηλαδή ήταν κάτι, ήταν η ομάδα κρούσης προφανώς. Τέλος πάντων. Περασμένα μεγαλεία και οδηγώντας τα ανακλές, τι να πω, ξέρω εγώ. Πάντως τα κανάλια που ήρθαν εκείνο το βράδυ εδώ και μου λένε τι είναι αυτή, μου λένε αναρχική είναι, ακροαριστερή είναι, τι είναι. Λέω είναι τάγματα εφόδου της νέας τάξης. Αυτό πιστεύω ότι είναι η ουσία. Γιατί τέτοιες κινήσεις δεν έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο ουσίας. Είναι αυτοί που είναι να κλείνουν τα στόματα που θέλουν να είναι απέναντι στην παγκοσμιοποίηση. Αυτή είναι η ουσία. Για μένα εκεί είναι ο εχθρός. Και που τα άκρα σε αυτόν τον κύκλο τελικά συναντιόνται, έτσι. Συναντιόνται και βεβαίως όλοι αυτοί που θέλουν να γίνουμε ένας χυλός, όχι νουμεράκια. Κάποτε έλεγα ότι η παγκοσμιοποίηση μας έδινε νουμεράκια. Όχι, τα νουμεράκια ομαδοποιούνται, έχουν μια τάξη, έχουν εξισώσεις τέλος πάντων. Όχι. Χυλός. Μας έδινε χυλό. Και εμείς σε αυτό αντιστεκόμαστε. Και ό,τι αντιστέκεται σε αυτό είναι στόχος. Νομίζω ότι κάτι που σου καταλογίζουν και φαίνεται από τις εκδόσεις και τα βιβλία σου είναι ότι καταργείς τις αγιοποιήσεις και τις εθνικοποιήσεις και τις μεγαλοθέσεις των σπουδαίων που πήρανε θέσεις στην ιστορία χωρίς να έχουν πολεμήσει, χωρίς να έχουν πάει στρατό, χωρίς, έχοντας προδώσει, έχοντας κάνει τις ζαβολιές και όπως η Κότα τα έχουν καλύψει κλπ. Και έχουν γράψει μόνοι τους την ιστορία. Ναι, το κάνω αυτό γιατί με ενοχλεί, γιατί βλέπω ας πούμε ήρωες στο ηρώ κάθε χωριού, κάθε πλατείας, κάθε δήμου που συνήθως δεν τους ξέρει κανένας και οι γνωστοί είναι άνθρωποι που την έχουν κάνει κοινώς
και έχουν βολευτεί και μας, δηλαδή εγώ όταν ακούω εθνάρχης, λέω με την πλάτη στον τοίχο. Πέρα από το γεγονός ότι η εθναρχία σαν όρος είναι θρησκευτικός όρος, είναι εκκλησιαστικός, δεν είναι για πολιτικούς και ανθρώπους, για άλλους. Ναι, επί της ουσίας πας εσύ τώρα, αλλά πάμε, ουσίας, πάμε στα επίθετα αυτά. Εγώ αντιθέκομαι σε αυτή την αγιοποίηση που υπάρχει και μάλιστα όταν βλέπω ότι κάποιος κατηγορείται πολύ, την ψάχνω τη δουλειά. Θα καθίσω να την ψάξω. Όπως ένα από τα θέματα, τα πολύ δύσκολα του εκδοτικού οίκου σαν θέμα, τώρα εγώ έχω εκδώσει στα 37 αυτά χρόνια 815 διάφορα τίτλους. 815 τίτλους έχω και σαν πελασγός και σαν ρίσος, που είναι επίκτητος εκδοτικός οίκος, θρακικής προελεύσεως, αυτό λέγεται και ρίσος. Υπάρχουν και 30 βιβλία περίπου που πιάνουν την περίοδο 67-73 και που είναι δύσκολα θέματα, γιατί είναι πολύ νοπά, είναι κέρια, αλλά κάπου πρέπει να σταματήσει η μονοκρατορία της μίας απόψης και να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί να κατηγορείς μόνο και να μην έχεις ένα αντίλογο. Δηλαδή και έχω πιάσει αυτά τα θέματα και όπως και για το Πολυτεχνείο και όλα, ναι. Θα ήθελα να... Και αυτό για κάποιους που θέλουν τους μύθους να υπάρχουν, είναι σταθερά σε μία εξουσία εδώ και 40-50 χρόνια, είναι στα σταθερή πύλη, ας πούμε, και πύλες, εγώ θέλω να τις ανοίξω, να μπει όλη η ενημέρωση μέσα. Ναι, θέλω να σου πω ότι μάλλον αυτό προκύπτει, πηγάζει μια προσωπική σου εσωτερική ανάγκη να καθαρίσουν τα πράγματα και να υπάρχουν κείμενα για όλους και για όλα, γιατί στο τέλος ο αναγνώστης είναι αυτός που θα επιλέξει αν θα πάρει ένα βιβλίο ή δεν θα πάρει ένα βιβλίο. Φεβαίως. Δεν είναι εσύ επειδή το έβγαλες δεν και καλά θα το πάρει ο άλλος, ούτε επειδή δεν το έβγαλες δεν θα το πάρει. Δηλαδή, αλλά πρέπει να υποθούν όλες οι απόψεις. Και εγώ σαν βιβλιοπωλείο, είναι το βιβλιοπωλείο του Γιάννη του Γιαννάκηνα, που λέγεται Αλληλεγγύη των Φίλων, και που στεγάζει τις εκδόσεις Πελασγός και Ρίσος. Όπως και πολλά άλλα βιβλία που πρακτορεύω. Κάνεις διακίνηση. Ναι, κάνω διακίνηση. Μέσα στο βιβλιοπωλείο, όμως, πέρα από τα δικά μου που είναι αυτή η πλευρά, όλο το υπόλοιπο βιβλιοπωλείο έχει θεματική κατανομή και είναι όλων των εκδόσεων. Δηλαδή, που και μπορεί με κάποια απόψεων. Να μην συμφωνείς. Βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή, αν κάποιος πάει εκεί στα ράφια που έχω 41-49, τα πιο πολλά βιβλία, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά πρέπει να υπάρχουν. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ τώρα. Κατέληξα να μην συμφωνώ σε κάτι, να έχω αποκρισταλωμένες απόψεις και γνώσεις και τα λοιπά. Πρέπει όμως να υπάρχουν, γιατί είναι μαρτυρίες. Είναι κάποιος που πίστεψε, αγωνίστηκε, θυσιάστηκε. Εδώ είναι το θέμα μου. Εγώ δεν έχω τίποτα με το συνεπή αγωνιστή. Δεν έχω τίποτα με αυτόν που πιστεύει κάτι και δίνει και τη ζωή του για αυτό που πιστεύει. Έχω πρόβλημα με αυτόν που πιστεύει κάτι για να αποκτήσει οφίτσια. Ή πάει και χώνεται κάπου για να αναδειχθεί. Βεβαίως. Έτσι. Πού είναι το ρεύμα της εποχής, τι θέλει τώρα. Καβαλεί στο κύμα να αποφεληθεί. Ναι. Εκεί και εγώ είμαι αντίθετος. Και εμένα με ενοχλεί αυτό και πάντα είναι ένας φόβος που έχω σε κάθε κρίση που υπάρχει όπως τώρα υπάρχει. Που εντάξει δεν είναι μόνο οικονομική και τα λοιπά κρίση. Είναι κρίση αξιών πάντα. Από εκεί ξεκινάει και γίνεται όλη αυτή η κατρακύλα που έχουμε, που βιώνουμε. Είναι ποιος θα καβαλεί στο κύμα αυτή τη στιγμή που δημιουργούνται αντιδράσεις μέσα στην κοινωνία, θέλουν όλοι να εκφραστούν, βιώνουμε μια κατάσταση όπως με τους αγανακτισμένους, που ξανά έχουμε γύρω στα 15-20 κόμματα πάλι διαθέσιμα να μας σώσουν. Όλα αυτά... Βράζει η κοινωνία, ναι. Ναι, που έχει τα θετικά και τα αρνητικά βεβαίως. Και με αυτή την ιστορία έχεις ανακατευθεί, με τα κόμματα και με τις πολιτικές επιλογές, πάντα με τους Ινδιάνους της υπόθεσης όμως. Είμαι ενεργός πολίτης που προσπαθώ να είμαι με την σωστή έννοια ο πλήτης, να κάνω το χρέος αυτό που νιώθω ότι είμαι κομμάτι και που έχω χρέος απέναντι σε αυτό. Και έτσι είμαι πάντα... Βάζω πλάτη σε κάτι που θεωρώ ότι είναι σωστό και πρέπει να ακουστεί.
Ινδιάνοι πάντα. Δηλαδή ναι. Εκ των πραγμάτων. Ναι, μα βλέπεις όμως ότι το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο που πρώτα απ' όλα τα κόμματα είναι προσωποπαγή. Ναι. Έτσι. Ανήκουν σε έναν και αν διαφωνείς με αυτόν τον έναν έχεις φύγει, έχεις πάει καλιά σου. Έτσι είναι, γιατί και στον Άριο Πάγο η κατάθεση γίνεται με υπογραφή στον έναν. Ναι. Αυτός που είναι, είναι αρχηγός, τελείωσε. Το ανοίγει το κόμμα, έτσι. Δηλαδή, αυτό λέμε. Έτσι. Έτσι, ναι. Και αν πας κόντρα, φεύγεις. Οπότε όλοι οι άλλοι δεν του πάνε κόντρα, άρα τι είναι, φερέφωνα. Κάποιος οποίος... αυτό ναι. Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις κανέναν ο οποίος να διαφωνεί με ένα κόμμα και να είναι μέσα στο κόμμα. Και να εκφράζει τη διαφωνία του και να χτυπητά και καμπανιστά. Να το σκεφτώ λίγο και σε καμία εβδομάδα θα το απαντήσω αν έχω βρει κάποιον. Άρα λοιπόν τα κόμματα δεν προάγουν την δημοκρατία που ευαγγελίζονται. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι. Γιατί η πρώτη φάση της δημοκρατίας που πρέπει να έχει ένα κόμμα είναι εσωτερική. Και αν δεν υπάρχει εσωτερική, τι κάθεται και μιλάνε γενικότερα. Αν δεν έχεις τακτοποιήσει τη δημοκρατία μέσα σου και τα οικονομικά σου μέσα σου, πώς θα τα τακτοποιήσεις τα οικονομικά ενός κράτου και τη δημοκρατία σε ένα κράτος. Βεβαίως, έτσι είναι. Σκληρά λόγια, σκληρές αλήθειες, αλλά πρέπει να ακούγονται. Έτσι. Και φυσικά να πούμε ότι αυτό που με ενοχλεί πάλι είναι ότι είναι εντολοδόχοι από έξω. Παίρνουν τηλέφωνα και λένε αυτό πώς θα το παίξω. Έτσι. Είναι σαν να μην ελευθερωθήκαμε ποτέ. Παρότι οι αγώνες γίνονται συνέχεια, από το 21 μέχρι τώρα οι ήρωες έχουμε συνέχεια. Συνέχεια. Απλά γίναμε ένα κράτος δανειοληπτών εξ αρχής και οι τράπεζες και οι όμιλοι συμφερόντων που διαχρονικά μεταλλάσσονται, ναι. Αλλά είναι σταθεροί. Λίγο πιο δεξιά στο χάρτη, λίγο πιο αριστερά στο χάρτη, αλλά είναι πάντα οι ίδιοι στο κέντρο. Είναι πάντα αυτοί που, που έχουν το πρώτο λόγο. Και εμείς εδώ έχουμε διαχειριστές υποκαταστήματος στην ουσία. Οι διαχειριστές, η εξουσία, αυτοί που έχουν την εξουσία, φέρονται ως διαχειριστές υποκαταστήματος. Και, και καμιά φορά είμαστε διαχειριστές μιας αντιπροσωπείας που η μητρική έχει κλείσει. Ναι, βεβαίως. Σταθερά. Έτσι. Σταθερά. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα του βιβλιοπωλείου. Τι σημαίνει να είσαι εκδότης το 2022 και 2023 στην Ελλάδα? Υποδιωγμό άνθρωπος του πνεύματος. Να σε ρωτήσω κάτι πολύ πρακτικό που θα καταλάβει ο κόσμος. Πόσο έχει ανέβει το χαρτί από πέρσι το Γενάρη μέχρι φέτος το Γενάρη? Πόσο τσεκατό? Χοντρικά ρε παιδί μου, δεν είναι ανάγκη τώρα... Όχι, απλά θυμάμαι το 080 το φύλλο που έχει πάει 211 και τώρα δεν ξέρω πού έχει φτάσει. Μιλάμε για το Σαμουά που είναι το αγαπημένο μου χαρτί γιατί είναι πιο ακριβό. Είναι το πιο έτσι, καφετή, πιο κίτρινο και θεωρώ ότι είναι καλό για το μάτι. Έχει ανέβει 200% δηλαδή, έλεος. Συζητάμε και κάνουμε ολόκληρη φασαρία. Αν έχει ανέβει ένα ζυμαρικό ή ένα μανταρίνι ή ένα κουνουπίδι, ναι. 2%, 5% και 7% ναι. Και κάθε μέρα είναι θέμα στις ειδήσεις. Δεν έχω δει κανένα δελτίο ειδήσεων να πει ότι το βιβλίο έχει ανέβει τόσο τις 100 η παραγωγή του ή το κόστος παραγωγής του. Όχι, γιατί δεν το έχουν μέσα στην κουβέντα. Γιατί τα μαζικά μέσα ενημερώσεως είναι αυτοί που δολοφονήσαν πρώτα το βιβλίο από την εποχή του Λαμπράκη που ήθελε να τα κάνει όλα ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικό βιβλίο και η μεγάλη αγορά που έγινε τότε από το κράτος για σχολικές βιβλιοθήκες ξαφνικά το 1 τέταρτο τουλάχιστον πήγαινε για υπολογιστές. Το καταλαβαίνω, αλλά μη μου μειώνει σε μένα τη δαπάνη που είναι για αγορά βιβλίων για σχολικές βιβλιοθήκες κατά 25% που τελικά έγινε περισσότερο και πάλι λέγοντας, για να απορροφείς εσύ κονδύλια για εταιρείες υπολογιστών. Ξεχωριστή δαπάνη είναι αυτή. Μη μου μειώνεις το βιβλίο. Και έχει φτάσει το βιβλίο να μην είναι στο βαθμό που ήταν παλιά, ας πούμε, στην ενημέρωση μέσα. Δεν προωθούν την πώληση βιβλίου. Όπως και τα σχολεία δεν προωθούν την ανάγνωση. Γιατί θέλουν σε ένα κινητό να είναι ο κόσμος όλος και να ελέγχεται και ο κόσμος όλος. Εκείνη η ουσία. Και όλα είναι σε ένα κινητό. Για έναν νέο άνθρωπο τώρα,
μου έλεγε κάποιος παράπονο. Παλιότερα λέει έμπαινα στο λεωφορείο και ήταν 20 άνθρωποι μέσα. Οι 10 διαβάζανε, είχαν ανοίξει ένα βιβλίο. Ναι, κάποιοι διαβάζανε, ναι. Είτε εφημερίδα είτε βιβλιαράκι, ας πούμε. Τώρα δεν βλέπεις κανέναν. Όλοι εκεί με τα κινητά. Λέω, η ανάγνωση όμως μπορεί να έχει προχωρήσει. Γιατί στα κινητά, πέρα από οτιδήποτε κοινωνικές βλακίες ή οτιδήποτε, ενώ παιχνίδια μεταξύ τους, διαβάζουν και κείμενα κάποιοι. Διαβάζουν βιβλία μέσα στο κινητό. Ναι. Δεν είναι εύκολο, αλλά οι ειδήσεις, δηλαδή αντικαθιστούν την εφημερίδα. Ναι, αλλά δεν βοηθάει αυτό το βιβλίο καθόλου. Εγώ θα σου την πω αξία εξής. Αυτή στη γωνία δεν αυτό τη βοηθάει. Εδώ, όποτε το θέλω στο σπίτι μου, όποτε ναι. θέλω εγώ στο σπίτι μου, το ανοίγω και το διαβάζω. Έτσι. Όποτε θέλω, όποτε έτσι. Μου τη δώσει, αδελφέ. Έτσι, έτσι. Το άλλο, όταν περάσει αυτό στο κινητό, θα το έχω όποτε θέλω. Προς το παρόν φαίνεται πως ναι. Και κάτι 5G και 8 αγελάδες και 6,5 φεράρια που θα έρθουν, δεν ξέρω αν θα σου πούνε ότι τώρα θέλεις να τον ιστώσω, τώρα πρέπει να δίνεις τόσο, τώρα θα παθαίνεις αυτό, τώρα σου κατεβάζω το κουμπί γιατί έτσι μου ήρθε, τώρα δεν έχεις ναι. Σύνδεση ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι. Δεν ξέρω, ενώ αυτό όποτε το έχω σπίτι μου και όποτε θελήσω, πάω στο χώρο που το έχω, βιβλιοθήκη θες, κρεβάτι θες, κομωδίνο θες και το ανοίγω και το διαβάζω. Το άλλο. Εγώ κάποτε στα πολύ παλιά σκεφτόμουν και έλεγα, κοίτα, υπήρχε η Ατλαντίδα, πώς χάθηκε και δεν υπάρχει τίποτα. Και με την πάρα του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας, άρχισα να καταλαβαίνω ότι μπορεί να είχε φτάσει σε ένα σημείο που πηγαίνουμε εμείς να φτάσουμε, από ό,τι φαίνεται, και απλά με το χάσιμο του κεντρικού τελείωσαν όλα. Την ίδια κουβέντα ακριβώς και άποψη είχα χτες σε μια συζήτηση, συνέντευξη που έκανα με τον ηθοποιό, το σπουδαίο ηθοποιό, τον Ηλία το Λογοθέτη, που ναι, το ίδιο ναι. είπε ότι ίσως, είπαμε δηλαδή στην κουβέντα ναι. ότι ίσως η ανθρωπότητα φτάνει σε ένα βαθμό που αυτοκαταστρέφεται από την ίδια την τεχνολογία που γεννάει. Ναι. Και ξαναρχίζει πάλι από το μηδέν. Και έτσι λέω, ναι, εντάξει, είναι ένα σοβαρό επιχείρημα για το ότι υπήρξε Ατλαντίδα πέρα από τον Πλάτωνα και διάφορα άλλα που. Ναι. Από την Νότια Αφρική η καταγωγή, από την Κορινθία βασικά. Έτσι, από την Κορινθία και πήγα 4 χρονών στη Νότια Αφρική. Νότια Αφρική και γυρνάς. Έχω διαπιστώσει, γιατί και εγώ από τη Γερμανία εκεί γεννήθηκα και από εκεί γύρισα, έχω διαπιστώσει ότι εμείς που γεννηθήκαμε ή ζήσαμε πολλά χρόνια έξω, όταν συναντιέμαι με αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε μεγαλύτερο νόστιμο και μεγαλύτερη αγάπη για την πατρίδα από αυτούς που ήταν ήδη εδώ. Και αυτό ήδη μας ξεκινάει να κάνουμε κάποια πράγματα. Από μόνο του μας ξεκινάει να κάνουμε κάποια πράγματα. Είναι γεγονός. Εγώ είχα ένα ρητό κάποτε έτσι σκεφτεί και έλεγα, όταν έχεις ένα παγωτό και κάθε μέρα το τρως, στο τέλος το βαριέσαι και το πετάς. Να μην σου πω ότι μπορεί να δηλητηριαστείς και εγώ. Ναι, όταν σου λείπει μαθαίνεις να το αγαπάς. Λοιπόν, αυτή η γλυκιά πατρίδα που ξέραμε έξω, η νοσταλγία, οι παππούδες που είχαμε στο πίσω στην πατρίδα, οι συγγενείς, όλα αυτά που τα νιώθαμε μακριά, μας πονάγανε, μας πόναγε και δηλαδή δεν είχα ζήσει πολύ, αλλά υπήρχαν οι εικόνες. Mm-hmm. Υπήρχαν πρώτα απ' όλα οι ζωντανές εικόνες των γονέων. Που όλη την ώρα αναφορά στην πατρίδα, στο χωριό. Δηλαδή εκεί κάτω στην Νότια Αφρική σου μιλάγανε για το χωριό, για τους παππούδες, την Ελλάδα. Όλο προέκυπτε κάτι. Όλο προέκυπτε και κάθε χρόνο είχαμε την τύχη να μπορούμε από ένα σημείο και πέρα να ερχόμαστε τα καλοκαίρια. Κάθε χρόνο. Πολύ ναι. σημαντικό. Με ένα κενό. Το 1974. Mm-hmm. Επειδή έγινε εισβολή, ο πατέρας μου πήγε στο αεροδρόμιο του Άντσμπουργκ για να έρθει να πολεμήσει. Είχαν πάει πολλοί Έλληνες. Αυτό έγινε σε πάρα πολλά μέρη στην Ομογένεια. Απλά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά, γιατί από το 1974 και μετά κανένας δεν ασχολήθηκε με αυτούς που θέλαν να πολεμήσουν ή με αυτούς που πολεμήσανε. Και που ποτέ δεν φτάσανε ούτε καν τελείως. Μέχρι το σημείο. Και αυτοί που σκοτώθηκαν κατατάχθηκαν ως γνωστόν στα χαρτιά ως νεκροί της Κορέας. Ή τραυματίες του 41-49. Υπάρχει και χειρότερο, ναι. Ανάπηροι ή τραυματίες ναι. του 40, ναι, ναι. Φοβερό. Ενώ δεν είχαν γεννηθεί καν το 40. Γιατί η πολιτεία δεν ήθελε να αναγνωρίσει ότι έγινε ένας πόλεμος. Και όλοι αυτοί που πολέμησαν ή που θέλουν να πολέμησαν, εδώ γυρνάγανε τα φαντάρια από την Κύπρο μετά από μήνες. Ο άλλος ήταν σειρά απολύσεως και βρέθηκε
να μένει άλλους 4 μήνες, να έχει πολεμήσει και στην ΕΡΔΙΚ μέσα, να έχει φάει όλη αυτή την, να έχει χάσει τον διπλανό του και ο ίδιος να είναι τραυματισμένος και να έρχεται και να έχει πάρει από τα duty free 2 πακέτα τσιγάρα και εδώ να του συμπεριφέρονται σαν να ήταν εγκληματίας που επέστρεφε με κλοπημαία. Δηλαδή μια αθλειότητα. Βεβαίως εκεί εγώ έχω να λέω το εξής, ότι είναι λάθος πολιτείας το εξής. Αντί να τους, να τους τιμήσει, πολέμησαν για τη σημαία, θητεία κάνανε. Για να, τον εισβολία πολέμησαν, απέναντι σε βαρβαρότητα βρέθηκαν. Αντί να τους τιμήσουν και να τους φροντίσουν, γιατί πολλοί χρειάστηκαν ψυχική παρακολούθηση, στήριξη και κάποιοι είναι ακόμα σε ψυχιατρία. Υπάρχουν 3 τουλάχιστον άτομα που είναι ακόμα σε ψυχιατρία. Δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν ποτέ. Ο άλλος που βρέθηκε με τα μέλη του κολλητού του που έφυγε η οβίδα δίπλα του και ήταν απάνω του, ας πούμε, και δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει ποτέ. Αυτό. Να τα διώχνει από πάνω του. Λοιπόν, εμένα αυτά με συγκλώνησαν πάντα. Γιατί είχα την εικόνα του πατέρα μου που πήγαινε στο Ιάνσμπουργκ να πάει να πολεμήσει για την πατρίδα το 1974. Και τους γυρίσανε πίσω. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εδώ γυρίσανε, δεν αφήσανε να κατέβουν. Όχι, οι Κύπροι φοιτητές εδώ. Στο Ιωάννησβουργκ τι έγινε. Δεν μπορούσαν να κάνουν αφού εντολές κυβερνητικές τελείωσε. Κανένας να μην πάει προς τα κάτω. Η Κύπρος κοίταξε μακρά, που είπε κάποιος φερόμενος εθνάρχης. Ναι. Και πάλι. Και αυτά έτσι με στεναχώρησαν πολύ πάντα. Ναι, γιατί την ίδια στιγμή τίμησαν η διαδοχή της ηρωικότητας από γενιά σε γενιά, της μάχης για τις αξίες και για την πατρίδα, για τη συνέχεια της, διακόπηκε το 1974, γιατί η πολιτεία διάλεξε να τιμήσει τους συμμαθητές αυτών που πολέμησαν. Και οι συμμαθητές ήταν αυτοί που ήταν στο Πολυτεχνείο. Τα ίδια παιδιά ήταν. Και υπάρχουν και 2 που βρέθηκαν να υπηρετούν στην Κύπρο. Και κάποια στιγμή αυτό θα το φέρω στο φως. Γιατί ρε παιδιά τιμήσατε μια κατάσταση που δίνει έναν τρόπο δράσης, κοινωνικό, εθνικό. Δηλαδή κατεβαίνουν κάθε χρόνο και κάνουν την ίδια τακτική. Δεν κατεβαίνουν γιατί υπάρχει τουρκική επέλαση στο Αιγαίο ή οπουδήποτε άλλο. Δεν μας ενοχλούν αυτά. Μας ενοχλούν κάθε χρόνο να κάνουμε τη γιορτή και να κάνουμε την παράσταση. Φιέστα. Ναι. Και αυτοί οι 2 που βρέθηκαν να υπηρετούν τελικά, δεν τους τιμάει κανένας. Δεν τιμούνται για εκεί, τιμούνται όμως για την εποχή που ήταν στο Πολυτεχνείο και γινόταν ο τζέντελες. Δηλαδή αυτό θα το αναδείξω σαν θέμα κάποια στιγμή. Γιατί πρέπει η πολιτεία να φροντίσει η ηρωική διαδοχή από γενιά σε γενιά, γιατί παραδειγματιζόμαστε. Εγώ πήρα παράδειγμα από τον πατέρα μου που έζησε το 40-49. Ο παππούς μου ήταν στη Μικρά Ασία, ήταν στη Σμύρνη, πυροβολικό. Δηλαδή ο άλλος ο παππούς ήταν στο 97. Δηλαδή είναι μια ζωή αγώνες ολονών ενός λαού που αγωνίζεται και ξαφνικά το 1974 αυτοί που αγωνίστηκαν και σκοτώθηκαν δεν τιμούνται. Σταματάει η σειρά ναι. Τιμής προς τους ήρωες. Έτσι. Και βρίσκουμε άλλους ήρωες που τελικά έχουν βγει ότι ανύπαρκτη στην ουσία του εντός και όλα αυτά. Όχι μόνο αυτό, αλλά να πούμε και να θυμίσουμε ότι στον 20ο τουλάχιστον αιώνα, μην πάμε παρακάτω, κάθε 10 χρόνια έχουμε και απώλεια εδαφών στη χώρα μας. Σταθερά, δυστυχώς. Δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, έτσι, ότι είχαμε τη Σάσονα, δεν τη χάσαμε στην πρώτη δεκαετία, τα μικρασιατικά τα ξέρουμε, μετά προχωράμε και πηγαίνουμε σε άλλες περιοχές, τα Ήμια τελευταία, ένα από τα 2 νησάκια στα οποία δεν μπορούμε να κουμπίσουμε σήμερα πια σιωπηρά το έχουμε. Και αν πιάσουμε την έννοια της εθνικής κυριαρχίας, καθημερινώς χάνουμε κάτι. Καθημερινά χάνεται κάτι. Αυτά τα εθνικά θέματα τα οποία βλέπεις, συζητάμε εμείς τώρα εδώ πέρα με αρκετή νυφαλιότητα, θα λέγα, και καθόλου εξτρεμισμούς και ακρότητες, τα βλέπεις να τα συζητάει η νεολαία. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Ο Τρελαντώνης κάνει, μόλις άκουσε ναι, νεολαία. Ναι, ο Τρελαντώνης και ο Αλέξανδρος εδώ πέρα διαμαρτύρονται. Ακούν τέτοια και... Κάποιο νόημα έχει αυτό είδες, που έγινε. Είδες, συνέχεια.
Εγώ θέλω να πω το εξής για την νεολαία. Πολλές φορές είμαστε άδικοι. Λέμε ότι η νεολαία δεν ενδιαφέρει, η νεολαία δεν γνωρίζει, η νεολαία δεν. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να μιλάμε με γενικεύσεις όταν πάντα οι λίγοι είναι που κάνουν τη διαφορά. Πάντα οι λίγοι είναι που γνωρίζουν, πάντα οι λίγοι είναι που θα την πληρώσουν. Καλά, μπορεί να την πληρώσουν και πολλοί. Αλλά πάντα είναι οι λίγοι που μπαίνουν μπροστά στην ιστορία. Η ιστορία είναι μία πάλι μεταξύ μειοψηφιών. Και όποιος μπορέσει να βγει μπροστά θα κυβερνήσει. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μέσω διαδικτύου ένας μεγάλος αριθμός νέων που μπορούν να εκφραστούν, μπορούν να ψαχτούν και αυτοί δεν είναι δέσμοι βιωμάτων. Εμείς έχουμε βιώματα, η δικιά μας γενιά έχει βιώματα. Είτε λέγεται για κάποιον πολυτεχνείο, είτε λέγεται Λαμπράκηδες, είτε λέγεται πιο πίσω Εθνική Αντίσταση. Είτε Κύπρος. Όλα αυτά είναι βιώματα. Οι νέοι τι έχουν σαν βιώματα? Ένα κράτος αφιλόξενο, ένα κράτος εισπράκτορ, ένας άδικος μηχανισμός που δεν δείχνει καθόλου να είναι μάνα, παρά είναι μητριά. Λοιπόν, αυτό το βιώνουν οι νέοι και γι' αυτό υπάρχει και μία απέχθεια σε πολλά σημεία. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που θέλουν να το διορθώσουν ή που εκφράζονται με αυτό. Εγώ εδώ μέσα στο βιβλιοπωλείο έχω πάρα πολλούς νέους που έρχονται. Θέλω να σας πω ότι όταν ξεκίνησα το 85 μέχρι και το 95-2000, Γιώργο μου, είχε η κατανομή, ας πούμε, του αναγνωστικού κοινού που με αγκάλιαζε, ας πούμε, ή που απευθυνόμουν, μία ποσόστοση 60-65% πάνω από 60 και κάτω από 60 ήταν το υπόλοιπο. Λοιπόν, έκανα και φέτος με ανακοίνωση μετά την έκθεση βιβλίου, σχετική. Και το είδες και εσύ όταν ήσουν και υπέγραψες το βιβλίο σου. Mm-hmm. Το 70% αυτών που σταμάτησαν στο περίπτερο και πήραν έστω ένα βιβλίο, κάτω από 40 γύρω. Το 70%. Το 70%. Το 30% πιο πάνω. Αυτό εμένα... Πολύ παρήγορο. Αυτό εμένα και όλα αυτά τα χρόνια το έχω δει να γίνεται. Και να είναι παιδιά τα οποία όταν τους καλύψεις λίγο, βλέπεις ότι είναι από όλο το πολιτικό φάσμα, είναι από όλη την ελληνική οικογένεια με λίγα λόγια. Και αυτά τα παιδιά έχουν μία κοινή ανησυχία, τι γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Που τι να αφήνουμε την πατρίδα, τι πατρίδα θα κληρονομήσουμε εμείς. Και τι θα κληροδοτήσουμε. Και τι θα, ναι, βεβαίως. Στα παιδιά μας. Βεβαίως. Εγώ έχω ετοιμάσει ένα βιβλίο, είχα βγάλει το 11, ένα βιβλίο «Θέλω πίσω την πατρίδα μου», με κείμενα δικά μου και αυτά. Έχω ετοιμάσει ένα καινούριο, το οποίο πιστεύω ότι μέχρι τη Λαμπρή μπορεί να το έχω κυκλοφορήσει. Να δώσουμε πίσω στα παιδιά μας την πατρίδα. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία 50 χρόνια πιστεύω ότι τη στερήσαμε από τα παιδιά μας. Και η πατρίδα είναι και η παράδοση, είναι η γλώσσα, είναι ο πολιτισμός, είναι όλα αυτά που είναι ο Έλληνας. Είναι το φως. Το φως αυτό που κληροδοτήσαμε, δεν κάναμε αποδοχή κληρονομιάς. Δυστυχώς είναι ο Έλληνας. Το αφήσαμε και οι περισσότεροι που έχουν κάποια σχέση λειτουργούν ως τοκογλύφοι. Ό,τι αρπάξουμε από τα μάρμαρα, όχι τα γλυπτά, δεν βλέπουν ούτε καν το φως στο μάρμαρο μέσα. Εκτός όμως από τα εθνικά, για να μην περιοριστούμε εκεί, γιατί η γκάμα των βιβλίων είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα θέμα που λέγεται εθνική πολιτική, εθνικά θέματα της Ελλάδος, επιμένεις και χτυπάς συνέχεια τα θέματα της γλώσσης, της παιδείας και της γεωγραφίας, των ηθών και των εθήμων. Βλέπω πάρα πολλά τοπικά βιβλία με έθιμα, με τρόπο ζωής στην περιοχή εκείνη
και λοιπά. Δεν, δηλαδή, κακώς αναλωθήκαμε τόση ώρα μόνο στα εθνικά, αλλά επειδή μας καίνε και τους δύο, αλλά να μην νομίσει ο κόσμος ότι είσαι μόνο στο ένα ποδάρι. Όχι, αυτό. Η εκδόση Πελασγός είναι εκδόση εθνικής αυτογνωσίας και θέλουμε να βρούμε την ψυχή μας, που είναι και η κληρονομιά που έχουμε από τους προγόνους μας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ειδικά τα βιβλία του Αντώνη του Αντωνάκου, ας πούμε. Ο Αντώνης Αντωνάκος, τιμή μας, του εκδοτικού οίκου δηλαδή, που είναι στις δυνάμεις του εκδοτικού οίκου και έχουμε βγάλει αυτό το βιβλίο και το Μολόν Λαβέ. Το Μολόν Λαβέ, εξαιρετική δουλειά. Και το άλλο για την ελευθερία και το λόγο. Mm-hmm. Και για το 40-41, το χρονικό του πολέμου, και για το χρονικό της εθνικευσίας. Πλάκα-πλάκα είναι έξι βιβλία. Ναι. Αλλά με έχει ετοιμάσει για πολλά άλλα ακόμα. Ο Άντωνης δεν εξαντλείται. Δεν εξαντλείται και δεν κάνει και τίποτα άλλο. Είναι ταγμένος ο Άντωνης. Έτσι. Είναι αφιερωμένος. Και το ελληνικό αλφάβητο είναι εξαιρετικό βιβλίο και είναι το πιο ευπόλυτο πλέον βιβλίο αυτή τη στιγμή σε εκδόσεις Πελασγός. Μπράβο. Είχα παραδοσιακά πολλά χρόνια, σαν πιο ευπόλυτο βιβλίο, το ευτυχώς ιτηθήκαμε σύντροφοι, του Τάκη Λαζαρίδη. Λαζαρίδη. Το βιβλίο, πώς να το πούμε, το αποδέσμευσα από μένα. Έδωσα την ευκαιρία ο συγγραφέας να το πάει σε άλλον εκδοτικό οίκο. Χωρίς κανένα πρόβλημα, απλά για να μπορεί να πάει και σε άλλο κοινό. Το κοινό σε εκδόσεις επίκεντρο είναι διαφορετικό κοινό, παραδοσιακό. Προφανώς, κάθε εκδοτικό οίκο έχει άλλο κοινό. Ναι, έχουν μια παράδοση σε θέματα που αφορούν, ας πούμε, ειδικά την περίοδο που αφορά το ευτυχώς ιτηθήκαμε σύντροφοι. Το κοινό που ασχολείται από εκεί έχει παράδοση αριστερή. Λοιπόν, ψάχνονται, είναι πιο σκεπτόμενοι, έτσι να ψαχτούν λίγο να δουν που έγινε και λάθος. Εγώ ήθελα αυτό το βιβλίο να πάει. Ωραία. Και καλά έκανες. Αυτό θέλω να σου πω, επειδή όπου μιλάω για σένα και όπου λέω για σένα, λέω ο Γιαννάκηνας και μου λένε «Α, ο Γιάννης». Δηλαδή, ναι. Με το μικρό. Ναι, ναι. Κατάλαβες θέλω να πω. Έτσι, έχεις αυτό το... Το έχεις περάσει, έχει περάσει αυτό από κάτω. Το... Και έτσι το θέλω. Και έτσι το θέλω. Δηλαδή, σαν να χωρίσουμε τώρα, σήμερα υπήρχε μια κατάσταση Στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη και έχει το άλλο μου λέει, κύριε Γιάννη, λέει, παιδάκι μου, με ξέρεις, 5 χρόνια που διαβάζεις και... Γιάννη, δεν μπορεί να με πεις. Δεν, τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω γεράσει. Κάνω το ίδιο πράγμα που κάνω από το 85 και από πιο πριν, από την ώρα που ήρθα από την Νότια Αφρική και είδα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ το 77. Εγώ ήξερα από την Αφρική, θρησκεία, οικογένεια, πατρίδα, αγαπάμε, σεβόμαστε. Και μετά από ένα μήνα στο Λύκειο εδώ που έκανα τη συντάξη που ήμουνα, τελειώνουμε και φεύγουν και σκίδαν τα βιβλία. Και έπαθα πολιτιστικό σοκ. Λέω, τι κάνεις, λέω τον άλλον. Μου λέει, τίποτα, τελειώσαμε το μάθημα, το τελειώσαμε. Και σκίζανε τα βιβλία και τα πετάγανε. Και λέω, μα άμα έχει σκοπή, μου λέει, εσύ είσαι ψαρωμένος, θα μου το δώσεις το δικό σου. Όχι, λέω, Κωστάκη μου, λέω, εγώ το δικό μου βιβλίο δεν θα το δώσω όταν σκίζεις το δικό σου. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, του λέω. Αύριο θα το κάψει και δηλαδή. Μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Και τσίτωσα. Εγώ το κάνω από το 81 αυτό το πράγμα, βέβαια, της ενασχόλησης με αυτά τα θέματα και σε πληροφορώ ότι και έχω κουραστεί και έχω γεράσει. Ναι, αλλά, είναι αλλά νιώθω, δηλαδή νιώθω ότι ωραία. Επειδή είμαι σε μια συνέχεια και είπα ένα παράδειγμα πριν ότι κάποιοι έχουμε μεγαλώσει μαζί, ήταν μαθητής και ήταν παππούς. Το είδα και... Και είναι, τον βλέπω τον καθένα κάθε χρόνο στις εκθέσεις βιβλίου, θα δω κάποιους ανθρώπους που τους βλέπω μόνο εκεί. Εκθέσεις βιβλίων. Εκθέσεις βιβλίων. Ο κόσμος νομίζει ότι υπάρχουν κάποια περίπτερα, στείλονται, μπαίνετε μέσα και πουλάτε κάποια πράγματα. Νομίζει ότι το κράτος έχει μεριμνήσει για όλο αυτό το πράγμα και 2-3 φορές το χρόνο, ποτέ είναι, σε διάφορες πόλεις που γίνονται αυτά,
σας χαρίζουν ένα εμβαδόν, δύο-τρία τραπέζια εκεί, σας δώνουν και μια τέντα από πάνω και κάθεστε 20 ώρες, 15 ώρες, μες στη βροχή, μες στον ήλιο και περνάτε καλά, περνάτε μπέικα. Και έχουμε, είναι όλα τακτοποιημένα. Έχουμε περάσει στο επίπεδο της φανταστικής πολιτιολογίας κοινωνικής. Όχι, έχω ακούσει πολλές φορές να νομίζουν ότι σας χαρίζουν έναν χώρο και πάτε και κάθεστε και απλώς οικονομάτε. Έτσι, πραγματικά. Και πολλές φορές σε ταξί έτσι νομίζουν που πάντα κάνω τις κουβέντες. Όχι, είναι ένας θεσμός που έχει ξεκινήσει πριν από 50 χρόνια, το 72 ξεκίνησε, από ό,τι θυμάμαι, ή 71 ξεκίνησε τότε, είναι 50 χρόνια τουλάχιστον ο θεσμός αυτός. Είναι οι σύλλογοι που υπάρχουν και που προκύψανε, μετά το 74 προκύψανε σύλλογοι και φτιάξανε, συνεχίσανε αυτή την έκθεση που όλοι οι εκδότες πηγαίνουμε πληρώνοντας το περίπτερό σας, το αναλογούν του καθενός. Ναι, με κάποιες χορηγίες υποτίθεται φορέων, διαφόρων, με μία ότι ο Δήμος δίνει το δικαίωμα να πας εκεί, που δεν ανήκει στο Δήμο, αλλά σου δίνει το δικαίωμα να καταχραστείς. Πάλι καλά που δεν σου κάνει και μήνυση για κατάληψη πεζοδρομίου, ναι, έτσι, χώρου. Ναι, έτσι. Γιατί μέσα είναι, ανήκει στο ίδρυμα Ζαπίου, ξέρω εγώ. Όπου πληρώνεις, εμείς πληρώνουμε, εμείς που συμμετέχουμε σε εκθέσεις, είμαστε οργανωμένοι εκδότες με όλα τα κεκτημένα υποτίθεται που υπάρχουν, με τις συνδρομές, με τα πάντα, και έχουμε δικαίωμα να συμμετάσχουμε και πληρώνουμε. Έχουμε υποχρεώσεις βάσει καταστατικού και κανονισμού των εκθέσεων, ωραρίου συγκεκριμένου, κανόνες συγκεκριμένοι ως προς τις τιμές, ως προς τη συμπεριφορά, ως προς το ωράριο, ως προς όλα. Υπάρχουν και πρόσημα αν δεν είμαστε σωστοί. Και υπάρχει το πολιτιστικό κομμάτι, το κοινωνικό, που οργανώνεται από το Σύνδεσμο Εκδοτών και που έχει εκδηλώσεις να γίνονται μέσα στο χώρο, δρόμενα πολλά. Παρουσιάσει. Ναι, ναι, μην μου εξηγήσει την πολύ καλά. Βιβλίου. Ναι, αλλά, το ξέρει, εντάξει, έχει συμμετάσχει. Αλλού πάει ναι, η κουβέντα μου. Δεν δηλαδή, βοηθιόμαστε δεν από υπάρχει πουθενά. Ένα Υπουργείο Πολιτισμού και ένα Υπουργείο Παιδείας να βάλουν δύο δεκάρες να σας πούν, παιδιά, εμείς πληρώνουμε τους χώρους και αυτά. Ελάτε και πουλήστε. Ναι, ναι. Δηλαδή, σας βοηθούμε. Όχι. Έχουμε μια πολιτική βιβλίου, ρε παιδί μου. Εδώ δεν αγοράζουν πλέον τα Υπουργεία Βιβλία. Τι εννοεί δεν αγοράζουν τα Υπουργεία Βιβλία? Τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε οι εκδότες. Τώρα κάποιοι άλλοι που έχουν κάποια κονέ ειδικά, πουλάνε. Εμείς οι εκδότες, όπως παλιά υπήρχε ένας θεσμός που υποβάλαμε κάποια βιβλία και τα εγκρίνανε ή όχι. Ναι, που θα έπρεπε να είναι αυτό στη βιβλιοθήκη του τάδε Υπουργείου, ναι, γιατί είναι σχετικό το αντικείμενο, ναι, με αυτό που... Ή στις σχολικές βιβλιοθήκες που τείνουν να τις καταργήσουν όλες. Επειδή ασχολούμαι και με το παλιό βιβλίο... Δηλαδή η πολιτική βιβλίου δεν ποια υπάρχει. Είναι. Δεν υπάρχει. Και τώρα δημιουργήθηκε πολύ κέρια ερώτηση. Γιατί εχθές μου ήρθε μια ενημέρωση και διαμαρτυρία από όλους τους συνδέσμους εκδοτών, βιβλιοπολών, όλοι μαζί, επιστημονικών, συγγραμμάτων, τα πάντα. Κοινή ανακοίνωση που λέει ότι ενημερωθήκαμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε, νομίζω με το Υπουργείο Παιδείας, αποφάσισε και φτιάχνει ένα νέο φορέα για το βιβλίο. Έγινε ανακοίνωση ήδη. Mm-hmm. Ερήμην σας. Όπως υπήρχε το ΕΚΕΒΗ. Ναι, ερήμην σας, δηλαδή δεν συμμετείχε κανένας. Και εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ούτε μας ρωτήσαν που είμαστε αυτοί που οι ενδιαφερόμενοι, είτε παραγωγικά, είτε οτιδήποτε, είτε για τους συγγραφείς, είτε... Ποια είναι τα προβλήματα για να υπάρξει ένα ίδρυμα, ένας φορέας για το βιβλίο? Και τι θα πραγματευτεί, τι θα διαπραγματευτεί, ποια πολιτική και ποια... Κάποιοι θα διαχειριστούν κάποια κονδύλια, ως συνήθως, γιατί μόνο έτσι μπορείς να σκεφτείς πλέον στη σημερινή νεοελληνική πραγματικότητα. Ότι κάποιοι θα διαχειριστούν κάποια κονδύλια που δήθεν είναι για το βιβλίο. Επί της ουσίας, για το βιβλίο που να είναι στη δημιουργία, στην πρόθεση, στην επαναφορά, στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου του βιβλίου σε κάποιο βαθμό, να μην το απεμπολίσουμε εντελώς, δεν είναι πάντως. Να πούμε και κάτι ακόμα, να υπενθυμίσω ότι έχω κάνει
πολύ καιρό πρόταση και ως αρχαίων πολιτισμού το έχουμε κάνει, αλλά και προσωπικά μεμονωμένα το έχω κάνει και το έχω γράψει και σε άρθρο, ότι δεν σου παρέχει το Υπουργείο Πολιτισμού ή Παιδείας μία αίθουσα για να παρουσιάζεις δωρεάν ο κάθε συγγραφέας και ο κάθε εκδότης το βιβλίο του. Θα πρέπει ο κάθε ένας που έχει κάνει ένα βιβλίο να νοικιάσει μία αίθουσα. Βεβαίως. Με αρκετά χρήματα, από 100 ευρώ έως 600 ευρώ που δεν θα τα βγάλει από τις πωλήσεις, να βρει μια αίθουσα από αυτές που υπάρχουν στο χώρο, στο κέντρο της Αθήνας και να παρουσιάσει το βιβλίο, να καλέσει ο ίδιος τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει μια αίθουσα 200 ατόμων, με 200 καρέκλες, με 150 καρέκλες, που να δίδεται δωρεάν προς όποιον συγγραφέα το ζητήσει και σε όποιον εκδότη το ζητήσει για να παρουσιάσει το βιβλίο του, για να μπορέσει να μαζέψει ο συγγραφέα τον κόσμο του και το βιβλιοπωλείο τον κόσμο του να παρουσιάσει ένα βιβλίο. Θα πρέπει να δαπανηθούν και άλλα χρήματα. Μια αίθουσα, δηλαδή 4 τείχοι και 150 καρέκλες. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει. Και υπάρχουν τόσα ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού που κοντεύουν να πέσουν στην πλάκα. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα ακίνητα γενικώς σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικά στην Αθήνα, που ανήκουν στην υπηρεσία κρατικής περιουσίας και έχουν ρημάξει αναξιοποιητά, βλέπεις ότι πέφτουν σιγά σιγά και νεοκλασικά και τα λοιπά, όπως και για την πλάκα που είπες, πραγματικά έτσι είναι. Και έχουν απίστευτη περιουσία και είναι αναγκασμένος είτε ο συγγραφέας είτε ο εκδότης να νοικιάζουν μια αίθουσα. Δεν αγαπάνε, Γιώργο. Δεν αγαπάνε. Όλοι αυτοί που ασχολούνται με την εξουσία δεν αγαπάνε. Είναι για την πάρτι να εξυπηρετήσουν καταστάσεις που έχουν μια χρονική διάρκεια όσο είναι η περίοδος εξουσίας του καθενός. Την εξουσία αγαπάνε. Ναι. Τίποτα άλλο. Δεν αγαπάνε. Δεν αγαπάνε. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ κάποτε με ρωτήσανε, ας πούμε, ποια είναι η βάση της πολιτικής. Και είπα, για μας Έλληνες είναι ο πολιτισμός. Δηλαδή, η αγάπη και από εκεί και πέρα ξεκινάμε. Δηλαδή, άμα δεν αγαπάς, πού μπλέκεις. Να διαχειριστείς, δηλαδή, την εξουσία πάνω σε άλλους. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι. Πραγματικά, δηλαδή, δεν αγαπάνε. Εγώ το βλέπω, δεν αγαπάνε. Άσε που και όταν για τις εκθέσεις βλέπεις περνάνε, κάνουν επίσκεψη. Οι επίσημοι κάνουν παρέλαση. Δεν κάνουν. Οι περισσότεροι περνάνε όχι να μας δούνε, για να τους δούμε. Γι' αυτό περνάνε και στο κέντρο. Κάποιοι για την απαραίτητη φωτογραφία θα έρθουν στο περίπτερο, χαιρετούρα. Έτσι θα, και μη με ταλαιπωρήστε, 20 λεπτά σας δίνω, είπε η πρόεδρος στον πρόεδρο του συλλόγου, η πρόεδρος η κυρία Σακελοροπούλου, 20 λεπτά σας δίνω να με πάτε εκεί που θέλετε. Να πάει σε 5 περίπτερα, να χαιρετήσει. 20 λεπτά για τους βιβλιοπόλες και τους εκδότες της Ελλάδος, τους συγγραφείς, τους ποιητές, τους λογοτέχνες και τους ιστορικούς, έτσι. Και ο πρόεδρος του συλλόγου τότε που ήταν, την έφερε και σε μένα. Και έχουμε τη φωτογραφία που είσαι στην άκρη και μιλάς με δικούς ανθρώπους και έχει έρθει ξαφνικά σε μένα και του λέω τι έκανες, πρόεδρε μου, την έφερες. Μου λέει επειδή είσαι ευγενικός και αυτά, ξέρω ότι τουλάχιστον εσένα θα πείτε δύο κουβέντες, οτιδήποτε, να δει, να πάρει και μια εικόνα γενικότητα της εκθέσεως και να μπορώ να τελειώσω το 20 λεπτό μου, βάλε, του λέω ποιο 20 λεπτό, μου λέει τόσο μου είπε, 20 λεπτά θα πάω να γυρίσω, λέει, στα περίπτερα. Δεν διαχειρίζονται εξουσία. Εκεί βέβαια πρέπει να γυρίσεις και να της πεις, γύρνα πίσω, γεια σου, φύγε. Τι 20 λεπτά. Μην έρθεις καθόλου. Δηλαδή όταν κάνεις κάτι και το κάνεις με ένα ρολόι στο χέρι και δεν αφιερώνεσαι, δεν μένεις εκεί να δεις το πρόβλημα, να μιλήσεις με τους ανθρώπους του μόχθου και της σελίδας και του τυπώματος. Τώρα άγγιξες πάλι ένα θέμα. Εκείνη την ημέρα που είχε έρθει, δεν μας άφησε πριν μιλήσει αυτή, κάνετε τα. Α, ναι, ήμουνα τότε. Ναι. Και δεν άφησε να ακουστούν οι ανακοινώσεις. Ποιοι άνθρωποι είναι στα περίπτερα. Ποιοι άνθρωποι που. Αυτός είναι η καθημερινή πρακτική, δηλαδή. Έχεις κανονίσει ως εκδότης τον συγγραφέα σου. Ναι. Έχει πει και ο συγγραφέας σε πέντε φίλους ότι θα είμαι στο περίπτερο. Τάδε, έλα από αυτές τις ώρες να σου υπογράψω βιβλίο, να δούμε, να τα πούμε, να βρεθούμε. Έτσι λειτουργεί η έκθεση.
είναι ένας κοινωνικός χώρος. Και θυμάμαι ότι τότε μέχρι να κάνει μια ομιλία και να πει ένα γεια σας, δεν άφηνε. Τίποτα δεν ακούγονταν. Πριν από μένα δεν ακούστηκε τίποτα από το μεγάφωνο. Ναι, το θυμάμαι τώρα. Τι θύμισα τώρα. Ναι, μιλάμε για. Εντάξει, δεν είναι, είναι διαχειριστές της εξουσίας για πάρτι τους ή για κάποιους άλλους πάντως, όχι για εμάς. Είμαι πολύ απογοητευμένος σε αυτό το επίπεδο. Άρα γιατί υπάρχει ποιοτική αλλαγή πάρα πολύ άσχημη. Ημέρα με την ημέρα δηλαδή βλέπεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Και σίγουρα δεν στραβά ο γυαλός. Ναι. Άρα λοιπόν Γιάννη, πολιτική βιβλίου δεν έχουμε. Ποιος είναι ο λόγος να εκδώσει κάποιος σήμερα ένα βιβλίο, είτε είναι βιβλίο πόλης, είτε είναι εκδότης, είτε είναι συγγραφέας. Είναι και γιατί ξεκινάει ο καθένας και γίνεται εκδότης. Και μετά είναι και το θέμα, ναι, σωστά, συγγραφέας και αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν θα αφήσουμε το σκοτάδι να καθορίσει το φως. Το πρώτο είναι αυτό. Εμείς πρέπει και να γράφουμε, πρέπει ελευθέρως ως Έλληνες να εκφραζόμαστε, να δημιουργούμε και να κληρονομούμε στους άλλους ό,τι μπορούμε ή να μοιραζόμαστε και την ψυχή μας με άλλους, με φίλους κτλ. Ή με συμπολίτες, με συνάνθρωπους. Λοιπόν, δεν γίνεται. Αυτό είναι μια κοινωνική και ανθρώπινη λειτουργία που δεν μπορεί να λείψει, γιατί είναι... Όπως η αναπνοή. Ναι, γίνεται είναι αυτόματα. Αναπνοή. Για εμάς τους Έλληνες τώρα και η γλώσσα, που είναι η αρχή και τέλος, είναι αναπνοή μας. Δεν μπορεί να μην τη θωρακίσεις. Και τώρα μου πει κάποιος... πολιτονικό, τα βγάζει πολιτονικά. Δεν σε... Είναι αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω μετά, ότι επιμένεις στο πολιτονικό. Κοστίζει και κοστίζει και αυτά. Ναι, εγώ δεν έχω διδαχθεί το πολιτονικό. Εγώ μεγάλωσα στη Νότια Αφρική με αγγλική παιδεία. Στα αγγλικά είμαι άριστος. Και μετά έρθες και βρήκες το μονοτονικό. Και έρχομαι εδώ, δεν είχε γίνει μονοτονικό ακόμα. Α. Να όμως που πήγα σε ένα ιδιωτικό σχολείο, διότι έπρεπε να μπορώ να βοηθηθώ, υποτίθεται. Να με προσέξουν λίγο περισσότερο, αφού δεν ήξερα, δεν είχα κάνει ελληνικό σχολείο ποτέ και τα ελληνικά μου είχαν ελλείψεις. Γι' αυτό μερικές φορές μπορεί να πετάξω και κάνα... Αγγλικούρα. Και τέλος πάντων, και πάω ας πούμε και η φιλόλογός μας, η οποία είχε τις συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις, που θεωρούσε ότι το μονοτονικό πρέπει να ισχύσει, ας πούμε, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να μένουμε πίσω. Και ναι, το 78 μου επέβαλε εμένα και συντάξει, δηλαδή, να γράφω μονοτονικό. 78, ναι. Πριν να λέξω ραλίση. Ναι. Αυτή ήταν φανατική, ας πούμε, του Περισσού τότε. Και απέκτησε και μια αντιπάθεια στη σκέψη. Και της λέω, εγώ δεν ήξερα, αλλά της λέω, κυρία, αυτό γιατί το χαλάμε τώρα, μου λέει, τι χαλάμε. Λέω, εγώ που ξέρω αγγλικά, ξέρω ότι όταν παίρνει αυτό, δεν ήξερα δασία, ψηλή και τα λοιπά, εντάξει. Όταν παίρνει αυτό είναι το H μπροστά. Ναι. Εγώ από το H καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρει αυτό. Όταν είναι το S καταλαβαίνω το άλλο. Και το υπέρ, ας πούμε, το... λέει να κάνεις αυτό που σου λέει, δεν θα πάμε πίσω. Ο κόσμος πάει μπροστά. Λέω, μα εγώ που ξέρω αγγλικά, καταλαβαίνω να τα γράψω αυτά. Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ. Ο Γιαννάκης έπαιρνε 8 με άριστα το 20, παρότι ήταν ο μόνος που έγραφε έκθεση, γιατί εγώ προσπαθούσα να μάθω. Γιατί ήταν πολυτονικά τα κείμενά μου. Και όλα κόκκινα μου τα έκανε και μου έβγαζε 8. Και άλλοι χωρίς να δώσουν ούτε έκθεση ούτε ελληνικά, παίρνανε 12. Λοιπόν, ναι. Και γιατί εγώ σκέφτηκα ότι δεν μπορούμε, δηλαδή κάτσε, στο τέλος θα φτάσουμε να γράφουμε λατινικά. Δεν κατάλαβα, δηλαδή απεμπολούμε τη γλώσσα μας. Εγώ ήρθα με λαχτάρα ότι πω από ελληνικό σχολείο τώρα, αυτά που είχα δει σε αυτά τα, το αναγνωστικό, ξέρεις, τις πρώτες και αυτά. Λαλά, η Λόλα, που τα είχα δει αυτά και έτσι μου αρέσανε, με συγκινούσανε. Με συγκινούσε και όλη η εικόνα, ξέρεις, η παράδοση, η φύση, οικογένεια. Η οικογένεια. Τώρα και... έχετε ένα σφουγγάρι και μου τα σβήνει όλα. Ναι, δεν μπορούσα να το δεχθώ αυτό και αντιστάθηκα και εγώ συνέχισα να γράφω πολυτονικό. Και σήμερα συνεχίζεις. Και από τότε που έκανα και τις εκδόσεις Πελασγός,
πολιτονικές εκδόσεις. Επί της ουσίας είναι παράνομο, έτσι. Υπάρχει νόμος. Είμαι στην παρανομία μονίμως. Έτσι. Για φαντάσου να έρθει κανείς κάποιον να συλλάβει κάποιον γιατί γράφει στο πολιτονικό, έτσι. Για φαντάσου να φτάσουμε σε αυτές τις ακρότητες. Όλα μόνο τα περιμένουμε πάντως. Όταν, ας πούμε, εγώ στο στρατό που πήγα, υπερέτησα το 87-88, παρότι ήμουν ομογενής, εγώ πήγα εθελοντής, ας πούμε, γιατί είναι θέμα άποψης. Ο άλλος δεν είναι βλάκας που υπηρετεί, επειδή έχω εγώ ένα παραθυράκι με 25.000 δραχμές, δεν θα υπηρετήσω, όχι. Και μετά θα μιλάω για Ελλάδα, όχι δα. Πήγα και έγραφα κάποια σήματα, τα οποία, όχι κάποια έγγραφα, για τα σήματα ήταν κεφαλαία. Και τα έγγραφα που έκανα στους γραφέας εκεί, τα έκανα πολιτονικά. Ο υποδιοικητής. Τι είναι αυτά ρε Γιαννάκη, να μου φαίνεις αρχαία εδώ. Του λέω, κύριε υποδιοικητά, δεν είναι αρχαία. Λέω, πολιτονικό είναι. Να τα διορθώσει, λέει. Έχει πάει ο κόσμος μπροστά τώρα, λέει. Να τα γράφει σωστά. Λέω, μα σωστά είναι. Τέλος πάντων, 5 μέρες έφαγα. Εδώ μου λες τώρα πως όλοι αυτοί που ήταν τις καθαρεβούσεις, που ήτανε, γράφανε με πολιτονικά, ξαφνικά εν μία νυχτή αλλάξανε όλοι για να ακολουθήσουν αυτό που λέγανε, να καβαλήσουν το κύμα, να πάνε με το ρεύμα, να είναι αρεστοί στο καθεστώς. Πώς να το πούμε, γίναν τις διαπραγματευούσεις. γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πολλά είναι πολλά. Πολλά είναι πολλά. Και εγώ θυμάμαι μία συγκέντρωση, εσύ μπορεί να θυμηθείς καλύτερα, που είχε γίνει στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων εκεί στο Τρίτσι. Στο Τρίτσι. Λαοθάλασσα, ναι, για την κατάρρευση του πολιτονικού. Και ήταν ο Παμπινιώτης. Ναι. Που είχε μιλήσει. Όχι μόνο. Και όχι μόνο, ναι, πολύ ήταν. Ήταν και αλλά η σημασία έχει ότι ήταν ο Παμπινιώτης. Και η εξέλιξη ποια είναι. Εκεί ήμασταν. Εκεί είχε γίνει πραγματικά μια λάθη. Είχε κλείσει, θυμάμαι, η Ακαδημία. Είχαν κλείσει η Γηρόδη, είχε κατέβει πολλοί κόσμος κάτω. Ναι. Μας είδε κάτι με το Μακεδονικό, που γεμίσει και πήγαν και ψήφισαν αυτοί που έχουν την εξουσία, ό,τι θέλανε. Και πνευματικοί άνθρωποι. Ναι. Ήταν σημαντικό ότι πήγαινες εκεί και βλέπεις καθηγητές, βλέπεις πνευματικούς ανθρώπους. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έκανε μια τέτοια εκδήλωση, να δεις πώς θα μαζευτούν. Ναι. Αλλά ποια εξέλιξη υπήρχε, δεν αντιστάθηκαν όπως έπρεπε. Εγώ πρόσφατα, σε κάτι που κατέθεσα, κατέθεσα κάποια βιβλία στην Ακαδημία Αθηνών και μακάρι να έχω μια απάντηση. Μου είπαν ότι είναι πολιτονικά. Η Ακαδημία. Ναι. Και επειδή δεν δέχεται πολιτονικά ότι βιβλία. Ότι στις επιτροπές μέσα δεν θα περάσουν τα πολιτονικά. Δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί μου γυρίστηκε βιβλίο πίσω ότι δεν. Δηλαδή θέλω να το ψάξω λίγο και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Κουνάδη που έχει, μας έκανε την τιμή και προλόγησε. Πρόλογο, ναι, να το ρωτήσω αν όντως ισχύει αυτό που μου υπόθηκε από τον υπάλληλο. Ότι τσάμπα το βάζεις τώρα, να ξέρεις. Γιατί απόψη είναι μόνο τονικά. Η Ακαδημία Αθηνών. Ναι. Που προσπαθεί να κάνει λεξικό και ακόμα είναι στο Ιώτα. Αν ισχύει αυτό, μιλάμε. Για πολλά κλάματα είμαστε. Για περισσότερα, τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ που τα είπαμε, που συμπροβληματιστήκαμε, που τα λέμε, ευχαριστώ, τα ξαναλέμε πολύ. Τόσα χρόνια. Τα λέω εγώ σε εσένα, σε εμένα, τα ακούμε οι δυο μας. Και φεύγουμε. Τα ακούνε και πολλοί άλλοι. Και το κυριότερο είναι ότι τα ακούνε πλέον και πολλοί νέοι άνθρωποι που μέσω διαδικτύου, ναι, μεν είναι, όπως λένε κάποιοι, το κουτί του διαβόλου, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά είναι όπως το μαχαίρι. Μπορείς και να σκοτώσεις και να φας. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν το λειτουργούμε σωστά μπορούμε να προβάλλουμε στην σημερινή εποχή όλες τις αλήθειες που έχουμε να πούμε και η σύγχρονη εποχή είναι οι νέοι άνθρωποι που εκεί μέσα είναι εγκλωβισμένοι να ζήσουν και μέσα αυτήν μεγαλώνουν να μπορούν να έχουν όλη την πληροφόρηση που πρέπει και εγώ βλέπω ότι οι νέοι δεν είναι χαμένοι. Θα μας ξαφνιάσουν πάλι και ξανά προς τη δόξα τραβά. Εγώ το πιστεύω αυτό, δηλαδή το βλέπω, βλέπω τις αναζητήσεις τους, κάνουν ποιοτικό διάβασμα, γιατί μην ξεχνάμε τώρα τι χαμός γίνεται από βιβλία, πλέον. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που είναι πάρα πολύ καλά.
Υπάρχουν βεβαίως και αυτά που δεν λένε κάτι περισσότερο, αλλά είναι και αυτά που λένε πάρα πολλά. Και σήμερα δεν είναι όπως παλιά που εμείς πηγαίναμε στο μοναστηράκι να βρούμε κανένα βιβλίο να διαβάσουμε. Εγώ γι' αυτό ξεκίνησα το 85 τις εκδόσεις. Γιατί λέω, δεν μπορεί να είμαι εγώ 20 χρονών τώρα και να ψάχνω στο μοναστηράκι να διαβάσω κάτι που να με συγκινεί. Δηλαδή, δεν ήθελα ούτε τη θολοκουλτούρα, δεν μου έλεγε κάτι. Εγώ ήθελα κάτι για τον νομισμό και αυτά. Ναι. Ναι, κάτι έτσι να. Και πήγαινα μόνο στα στυλάκια ψαχνόμουν. Λέω, όχι, αυτό πρέπει να τελειώσει. Αν δεν τελειώσει αυτό. Είμαστε τελειωμένοι. Είμαστε τελειωμένοι. Νιώθω μια ικανοποίηση ότι μετά από 37 χρόνια κάτι έχουμε συμβάλει. Βγάζω για όλα τα ελληνικά θέματα, είτε 21 είναι, είτε όλα. Ό,τι είναι γύρω από το ελληνικό φως, την ελληνική συνέχεια, μας καθορίζει. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να κάνω μια μεγάλη γιορτή στους 1000 τίτλους σου. Στους 1000 τίτλους. Ναι, όταν θα έρθουν οι 1000. Μήπως να φροντίσω να είναι. Όχι, δεν προλάβω. Στα 40 χρόνια του εκδοτικού οίκου, το 25. Προλαβαίνεις, γιατί πέρσι έβγαλες, μόνο πέρσι έβγαλες 50 βιβλία. 60 βιβλία. Ναι. Άμα πας με αυτό το ρυθμό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για να είσαι καλά. Ευχαριστώ που με τίμησες και με το δικό σου βιβλίο για τον Εσχύλο. Σιγά. Είναι χαρά. Δεν είναι τιμή μεταξύ φίλων, είναι χαρά μόνο. Χαρά είναι και συμπόσιο. Και όταν βρισκόμαστε με φίλους και που υπογράφουμε και τα συζητάμε, ναι. Είναι ωραίο. Αυτά τα πνευματικά ανταμώματα που γίνονται μέσα από ένα βιβλίο είναι χαρά και ελπίδα. Να είμαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπως εδώ τελειώνουμε με τον Γιάννη Γιαννάκενα και τις εκδόσεις Πελασγός για αυτό το κομμάτι της συνεντεύξεως. Με τον Γιάννη είμαστε συνέχεια εδώ πέρα στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα λέμε, πίνουμε καφεδάκια, συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, προβληματιζόμαστε και συνεχώς ρίχνουμε νερό στο μήλο, μπας και κάποια στιγμή κινηθεί ρε παιδί μου και αρχίζει να αλέσει.
πει, δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να λησμονήσω.